Η προθεσμία για τα φυσικά πρόσωπα λήγει αύριο, 2 Αυγούστου, η οποία ισχύει και το 3% αν καταβληθεί εφάπαξ το ποσό. Αλλιώς είναι σε 8 δόσεις άτοκες. Και για τα νομικά πρόσωπα είναι η 9 Αυγούστου. Βέβαια, τα μέλη που ανήκουν και τα νομικά πρόσωπα έχουν 8 δόσεις. Τα μέλη που των νομικών οντοτήτων, οι προσωπικές τους δηλώσεις λήγουν στις 16 Σεπτεμβρίου, έτσι. Για να ξεκαθαριστεί λίγο αυτό το ζήτημα, γιατί έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Με την πρώτη δόση, 30 Σεπτεμβρίου σε αυτούς και κάθε μήνα οι επόμενες δόσεις. Οι δηλώσεις φέτος, η άλλη μια φορά, ήταν thriller. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα έργο, το «Η μέρα της Μαρμότας» με τον Bill Murray. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, να το δείτε. Κάθε χρονιά τα ίδια. Τα ίδια προβλήματα, οι ίδιοι προβληματισμοί. Εγώ εδώ και εσείς εκεί, να συζητάμε, να λέμε, να γκρινιάζουμε όλοι, να υπάρχει μια αναρχία. Και αυτό γιατί για άλλη μια φορά τα συστήματα δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι, μόνο αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε οι λογιστές πάνε διακοπές που λέγανε παλιά, οι ατάκες, ούτε κάτι άλλο. Τα συστήματά τους μέχρι και πριν λίγες ημέρες δεν λειτουργούσαν. Κολλάγαν, υπήρχαν προβλήματα, είναι πολύ λογικό. Μέχρι τελευταίες ημέρες ανεβάζανε καινούργια αρχεία διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη στα σώματα ασφαλείας, πυροσβέστες, αστυνομικούς, για κάποια επιδόματα, τα οποία έπρεπε να ξαναμπούμε, να κάνουμε τροποποιήσεις και να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Άργησε για άλλη μια φορά το σύστημα να ανοίξει. Πάλι είχαμε θέματα με τις... και ο ΕΦΚΑ άργησε να ανεβάσει τα στοιχεία. Έχουμε βαρεθεί, έχουμε κουραστεί να λέμε τα ίδια. Ούτε εγώ έχω την όρεξη, ούτε κάποιος λογιστής σε όλη την Ελλάδα έχει την όρεξη Ιούλιο και Αύγουστο να είναι στο γραφείο του να θέλει δηλώσεις. Ούτε και εμείς το θέλουμε αυτό. Οι παρατάσεις που ζητάμε δεν είναι παρατάσεις για εμάς. Είναι παρατάσεις λόγω των λανθών που υπάρχουν. Από αυτούς είναι το θέμα. Από το ίδιο το κράτος, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις. Όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Πώς γίνεται αυτό να έχουμε σε κάθε κυβέρνηση το ίδιο πρόβλημα? Πώς γίνεται να γκρινιάζουμε με όλους? Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα πράγματα. Λέμε να ανοίγει 1η Μαρτίου και να κλείνει 30 Ιουνίου. Εμείς συμφωνούμε. Δεν λέμε όχι. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Ο Ιούλιος είναι γεμάτος με δουλειές. Όχι όμως να μου ανοίγεις τον Μάιο, να έχεις προβλήματα μέχρι τον Ιούλιο και να μου κάνεις τη χάρη ότι μου δίνεις παράταση, σε μένα δίνεις παράταση. Εσύ είσαι όλα, εσύ είσαι το λάθος. Εγώ έτοιμος είμαι στο γραφείο μου και περιμένω. Είναι όμως 1η Μαρτίου τα στοιχεία αναρτημένα σωστά? Όχι. Επομένως τι συζητάμε? Και κάθε χρόνο βγαίνει και ένας ατακαδόρος, όπως είχαμε και φέτος άλλον έναν που αναφέρθηκε στις συζύγους των λογιστών. Δηλαδή μια ατάκα χωρίς σκοπό, ηλίθια, χωρίς σκοπό, παιδιαρόδης. Τι ήταν αυτό? Γκρινιάζουν οι γυναίκες των λογιστών που δίνουμε παρατάσεις? Κατά πού πάει αυτό? Γκρινιάζουν γιατί δίνεις παρατάσεις, γιατί δεν είσαι τυπικός εσύ. Και στην τελική χαίρομαι που γκρινιάζει η γυναίκα μου, γιατί σημαίνει ότι θα πάω καλά. Ένα άλλο που παρατηρήσαμε φέτος και απευθυνθήκανε πάρα πολύ για να μάθουν περισσότερα πράγματα και αυτά που ακούσαμε σαν προβλήματα ήταν το θέμα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μπέρδεψε αρκετούς, μπέρδεψε και εμάς. Καταρχάς, οι προσυμπληρωμένες, προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι ισχύει, θεωρούνται προσυμπληρωμένες από τις 2 Ιουλίου και μετά. Δηλαδή, όποιος δεν πάτησε το κουμπί, που έγινε αυτόματα μόνη της. Αν είναι 1.000.000 που αναφέρθηκε, νομίζω, οι προσυμπληρωμένες, μέχρι την 1η Ιουλίου μπήκαν οι λογιστές και τσεκάρανε και πατήσανε ή διορθώσανε τις δηλώσεις. Άρα δεν μιλάμε για προσυμπληρωμένες, μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό που δεν ασχολήθηκε ο φορολογούμενος καθόλου και έδειξε μόνη της η δήλωση. Έτσι. Δεύτερον, υπήρχαν πολλά λάθη
και εκεί. Στους τόκους, στις δαπάνες, στο αν κάποιος έπαιρνε τις περσινές γλώσσες. Παραδείγματος χάρη, αν ήταν κάποιο, ένα τέκνο σε κάποιον γονέα φιλοξενούμενο, μπορεί αυτή τη φορά μην ήταν στο γονέα φιλοξενούμενο. Πού το ξέρει που ήταν. Μπορεί να ήταν στο σύντροφό του, μπορεί να ήταν στο φίλο του, μπορεί να ήταν οπουδήποτε. Πώς από μόνο του πήρε την απόφαση και έστειλε μια δήλωση και φόρτωσε κάποιον άλλον με τα εισοδήματα. Γιατί όταν με φιλοξενείσαι, τα εισοδήματά σου φορτώνεται στον υπόχρεο. Εντάξει, μπορεί να μην το γνωρίζουν πολύ. Δηλαδή, αν εγώ φιλοξενώ εσένα, τα εισοδήματά σου τα φορτώνω εγώ. Άρα μπορεί εγώ να μου κόβετε κάποιο επίδομα. Γιατί προστίθονται στα κριτήρια προστίθονται τα εισοδήματά μας. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ειδικά τώρα που επίσης τους πρωτοετής φοιτητές που μπαίνουν στα πανεπιστήμια να το κοιτάξουν οι γονείς και να ψαχτούν λίγο περισσότερο με τους λογιστές τους και να ενημερώσουν φυσικά και τα παιδιά τους τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση εργασίας τους. Σωστά. Ναι, αν και έληξε χθες η υποβολή για τα φοιτητικά επιδόματα στέγασης. Ναι, από εδώ και πέρα καλό θα είναι να ψάχνετε πριν κάνουν οτιδήποτε, να ψάχνετε να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία λογιστή. Όπως επίσης θυμήθηκα τι ήθελα να σας πω πριν, με τις προσυμπληρωμένες, ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν και υποχρέωση του φορολογούμενου για τροποποίηση δήλωσης προηγούμενων ετών. Μου έτυχε εμένα προσυμπληρωμένη δήλωση, πήρα την φορολογούμενη, μου λέει έχει συμπληρωθεί από μόνη της. Της λέω: OK, κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Μπήκα να δω αν είναι σωστή. Τα είχε κάνει όλα μόνο του, βέβαια φιλοξενία όπως αναφερθήκαμε. Και είδα ότι της είχε βγει μήνυμα ότι πρέπει να κάνει τροποποίηση για το 2022. Της βγήκαν κάποια αναδρομικά χρήματα, το οποίο η κοπέλα δεν το γνώριζε. Το οποίο αυτό, αν δεν γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, προστηματάκι. Την κοπέλα, ποιος θα την ενημερώνει, αν δεν έμπαινα εγώ. Είναι πολλά τα πρόστιμα. Επομένως, αν θες να είσαι σωστός, να είσαι μέχρι το τέλος σωστός και να την κάνεις τη σειρά όπως πρέπει. Να ενημερώσεις ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση και. Ξεκινήσατε από την πρώτη μέρα υποβολής. Υπάρχουν συνάδελφοι που ξεκινούν από την πρώτη μέρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Το αφήνω γιατί ξέρω τι γίνεται για να μην τρέχω πάλι πίσω να ψάχνω τι έχει αλλάξει, τι τροποποίηση πρέπει να κάνω. Δεν γνωρίζω κανένας ποτέ. Θα έχετε προλάβει να ολοκληρώσει τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών σας το χρονικό διάστημα αυτό της παράτασης που έχει δοθεί μέχρι... Της μεγάλης παράτασης των λίγων ημερών. Παράτασης. Από ό,τι βλέπω συναδέλφους, με πολύ 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 μεγάλη πίεση, εύχομαι να τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν. Βέβαια, για άλλη μια φορά θα τα βάλω και με τους φορολογούμενους ότι πρέπει να είναι πιο τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Το λέω κάθε φορά. Εκτός από δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Να μην παιδεύουμε τους λογιστές. Τα ίδια λέω και για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Να ακούτε τους λογιστές, να μην ζητάτε συμβουλές μετά από αυτό που έχετε κάνει, αλλά πριν το κάνετε. Δεν καταλαβαίνουν, έρχεται η δύσκολη ώρα του προστήματος, γίνεται χαμός. Συγχυρίζεται κάποια κρυφή παράταση, μία μικρή παράταση ή κλείνουν στις 4 Αυγούστου. 2 Αυγούστου, αύριο, τα φυσικά πρόσωπα είπαμε και 9 τα νομικά. Και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις εταιρείες, τα νομικά, είναι μέχρι 16 Σεπτέμβρη.